καθαρά την πρόσκληση της Θεσσαλίας σχετικά με το πρόβλημα του νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας. Πλην όμως, αυτό που έχουμε να καταθέσουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εισήγηση, δεν υπάρχει μια πρόταση για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος στη Θεσσαλία. Την ίδια ώρα, εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις και οι προτάσεις ποιες είναι. Ότι το 2019 έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής, για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, σχέδια τα οποία δυστυχώς μέχρι και σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν τα έχει προχωρήσει. Γι' αυτό και πρέπει σήμερα να συζητηθούν αυτά το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο άφησε η προηγούμενη διακυβέρνηση. Να τονίσουμε ότι αυτός που απουσιάζει, ο μεγάλος αγών, είναι το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμη η δεύτερη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής, το οποίο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως 30/12/2021. Συνεπώς τα επίδικα είναι αυτά και αυτά πρέπει να συζητηθούν σήμερα.